τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου και αφορούν την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σχολεία από τα Γιάννενα, που βρέθηκε υφυπουργός Παιδείας με Ρόπι Τζούφη. Η κυρία Τζούφη υποστήριξε ότι στόχος των αλλαγών είναι να υπάρξει συνολική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του ίδιου του σχολείου. Η υφυπουργός Παιδείας συντάχθηκε με τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας αναφορικά με την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχετε δίκιο ότι όταν μιλάμε για τα πανεπιστήμια πρέπει να μιλάμε και για το προηγούμενο στάδιο, που είναι πώς θα αλλάξουμε τα πράγματα στη μέση εκπαίδευση, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά φαινόμενα όπως είναι για παράδειγμα τα ζητήματα της παραπαιδείας, ώστε τα παιδιά να επιτύχουν τελικά το στόχο της εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Με την εξαγγελία του καινούργιου συστήματος, που να θυμίσουμε εδώ ότι θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται όχι από τα φετινά παιδιά της τρίτης λυκείου, πάμε με το προηγούμενο σύστημα, αλλά από τα παιδιά της β' λυκείου, αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να επανέλθει η αξία μέσα στο λύκειο. Και τι λέμε? Λέμε ότι οι κατευθύνσεις παραμένουν, λέμε όμως ότι οι εξετάσεις του απολυτηρίου θα γίνονται με έναν τρόπο που θα είναι απολύτως αξιόπιστος, διότι αυτό είναι πάντοτε το θέμα, αν οι εξετάσεις θα είναι αξιόπιστες, και ένα μέρος της βαθμολογίας των παιδιών για τη δυνατότητά τους να επιλέγουν τη σχολή προτίμησής τους θα έχει να κάνει και με αυτές τις εξετάσεις. Επίσης θα μπορούν από την αρχή της χρονιάς να δηλώνουν κάποιες σχολές οι οποίες θα τους δίνουν την δυνατότητα της εισαγωγής μόνο με το βαθμό του απολυτήριου. Βεβαίως θα παραμένουν οι εξετάσεις σε αντικείμενα υψηλής ζήτησης, όπου θα μετρά σε κάποιο βαθμό το απολυτήριο, που είπα όμως ότι θα είναι με αξιόπιστες γενικευμένες εσωτερικές εξετάσεις και με τις γενικές εξετάσεις. Βεβαίως τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη. Εδώ είναι η ευθύνη του Υπουργείου, διότι ξέρετε ότι αυτές οι προτάσεις προέκυψαν από έναν ευρύ διάλογο. Αυτόν που έγινε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, εισηγήσεις που έγιναν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και βεβαίως από πολλούς εκπαιδευτικούς της τάξης. Προχωρούμε λοιπόν σε αυτές τις αλλαγές και επαναλαμβάνω ότι η υλοποίησή τους για την επόμενη χρονιά είναι ένα στοίχημα για το Υπουργείο. Πρώτον, να κάνει την ταχύρυθμη εκπαίδευση στο καινούργιο σύστημα των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να το υλοποιήσουν. Και δεύτερον, να προχωρήσει, και είπαμε ότι αυτό θα γίνει από τον Οκτώβριο, και σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών που τις έχει ανάγκη το δημόσιο σχολείο. Σας λέω ότι θα αναγγείλουμε την Τρίτη και θα το ακούσετε ότι προχωρούμε. Ήδη τελειώνει η διαδικασία με τους αναπληρωτές. Φέτος θα έχουμε μεγαλύτερο αριθμό αναπληρωτών σε πρώτη φάση που θα πάνε στα σχολεία. Ερωτηθήσα για το αν θα πετύχει το νέο σχέδιο. Ο Υφυπουργός απάντησε ότι οι συνθήκες στην κοινωνία είναι πιο όριμες από ποτέ, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι γνώμονας είναι η αξιοπιστία του συστήματος, ενώ άφησε και περιθώρια βελτίωσης των όποιων επιμέρους θεμάτων ανακύψουν. Μεγάλο στοίχημα, έχετε δίκιο. Έχουμε περάσει κι εσείς κι εγώ και μέσω των παιδιών μας τις μεταβολές διαφόρων εξεταστικών συστημάτων. Νομίζω ότι τώρα πλέον είναι πιο όριμη η κοινωνία και νομίζω ότι επειδή δεν γίνονται ριζικές μεταβολές, αλλά ακολουθείται, ας το πούμε, μία διαδοχική μεταβολή, νομίζω ότι και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μπορούμε να τα δούμε στη διαδρομή και να προχωρήσουμε σε επιμέρους τροποποίησης. Νομίζω ότι είναι ευχή όλων μας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας των γονιών και των παιδιών, να μπορέσουμε να βρούμε ένα σύστημα αξιόπιστο, όχι μόνο αδιάβλητο, όπου η εισαγωγή ενός παιδιού στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να μην εξαρτάται από την επιτυχία του σε μία και μόνη εξέταση, αφού αυτό φαίνεται να είναι κρίσιμο για τη ζωή και του παιδιού και της ελληνικής οικογένειας. Ας δούμε όμως τις σημαντικές αλλαγές που ανακοίνωσε ο κ. Γαβρόγλου στις ομάδες προσανατολισμού, στην ομάδα σχολών ελεύθερης πρόσβασης, αλλαγές για την απόκτηση απολυτηρίου, αλλά και στο πρόγραμμα σπουδών και τις ώρες διδασκαλίας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές έχουν ως εξής. Οι τρεις ομάδες προσανατολισμού γίνονται τέσσερις, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα επιστημονικό πεδίο. Τα βασικά μαθήματα της κάθε ομάδας είναι τα ίδια με την αντίστοιχη σημερινή ομάδα προσανατολισμού, με εξαίρεση την αντικατάσταση των λατινικών από το μάθημα της κοινωνιολογίας. Η αντικατάσταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη αφενός, γιατί από όλο το φάσμα των επιστημών του πρώτου επιστημονικού πεδίου τα λατινικά αφορούσαν μόνο τα τμήματα φιλολογίας και αφετέρου γιατί με την εξαιρετικά περιορισμένη εξεταστέα ύλη τους προκαλούσαν στρεβλώσεις στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων. Επίσης, τα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία ενοποιούνται στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, το οποίο είναι εξεταζόμενο για όλους τους υποψηφίους.
Η σημερινή ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών διαιρείται σε δύο ομάδες προσανατολισμού, την ομάδα προσανατολισμού θετικές σπουδές και την ομάδα προσανατολισμού σπουδές υγείας. Η πρώτη οδηγεί στο δεύτερο και η δεύτερη στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Το μάθημα των αρχών οικονομικής θεωρίας εμπλουτίζεται με περιεχόμενο που σχετίζεται με την κοινωνική διάσταση της οικονομίας. Κάθε ομάδα προσανατολισμού περιλαμβάνει μόνο τα μαθήματα στα οποία οι υποψήφοι θα εξεταστούν τόσο για το απολυτήριο όσο και για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι συντελεστές βαρύτητας καταργούνται και όλα τα μαθήματα έχουν την ίδια βαρύτητα. Για το ημερήσιο Γενικό Λύκειο προβλέπονται τρία μαθήματα γενικής παιδείας, νεολική γλώσσα και γραμματεία 6 ώρες, θρησκευτικά 1 ώρα, φυσική αγωγή 2 ώρες, ενώ για το εσπερινό Γενικό Λύκειο προβλέπονται δύο μαθήματα γενικής παιδείας, νεολική γλώσσα 6 ώρες και θρησκευτικά 1 ώρα. Επιπλέον, για το ημερήσιο Γενικό Λύκειο προβλέπονται δύο διδακτικές ώρες για ένα μάθημα επιλογής. Στις επιλογές περιλαμβάνονται ειδικά μαθήματα που οι υποψήφοι μπορούν να χρειαστούν και για την εισαγωγή τους σε κάποια τμήματα. Τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος με 6 διδακτικές ώρες για το καθένα. Αυτό δεν σημαίνει ανάλογη αύξηση στις διδακτές εξεταστές ύλης. Η ύλη θα αυξηθεί σε κάποια μαθήματα, αλλά σε καμία περίπτωση αναλογικά με την αύξηση ωρών. Στόχος να υπάρχει χρόνος ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να διδάσκουν σωστά και οι μαθητές να μπορούν να εμπεδώσουν την ύλη του μαθήματος. Τέλος, για το ημερήσιο Γενικό Λύκειο προβλέπονται 3 ώρες ανά εβδομάδα, μία για κάθε ένα από τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού, κατά τις οποίες κάθε εκπαιδευτικός θα είναι διαθέσιμος για συνεργασία με τους μαθητές, συζήτηση εργασιών και επίλυση απορριών.